Πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον τηλεοπτικό σταθμό Star και στη Μάρα Ζαχαρέα. Δημήτρη Γκάτση, και να δούμε τους βασικούς άξονες. Καλησπέρα, Αδριάννα. Και προτάσσοντας μια ατζέντα κοινωνική και εστιασμένη μεταξύ άλλων στη στήριξη της νέας γενιάς αλλά και της οικογένειας, ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Star άφησε ανοιχτό παράθυρο για ακόμη έναν κύκλο του προγράμματος Σπίτι μου, επισημένοντας επίσης ότι η κυβέρνηση εξετάζει νέους περιορισμούς στο Airbnb. Νέο μήνυμα επίσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι γείτονές μας οφείλουν να σεβαστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών και περιμένω από τον νέο Πρωθυπουργό να κάνει μια ρητή δήλωση ότι σέβεται τη συμφωνία και ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία και αυτό θα χρησιμοποιεί εντός και εκτός συνόρων, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ήταν αναμενόμενο, Αντριάννα, στην πρώτη γραμμή της νέας πρωθυπουργικής παρέμβασης στο ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό διακύβευμα της Ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου. Επίθεση επίσης από τον Πρωθυπουργό στις οικονομικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Κασελάκη. Η χώρα έφτασε στο χείλος της χεροκοπίας με πολιτικές όπως αυτές που πρεσβεύει ο κύριος Κασελάκη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εποχές ούτε του 2012 ούτε του 2015, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας παράλληλα και πάλι στην πρώτη γραμμή τον εκπεφρασμένο στόχο της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Σηκώνουμε το γάντι από την αντιπολίτευση. Θα πάμε και να δούμε και θα μετρηθούμε στην Ευρωπαϊκή. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει κυρίαρχη δύναμη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, Αντριάννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Η χώρα έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας με πολιτικές ακριβώς σαν και αυτές που πρεσβεύει και ο Κασελάκης σήμερα. Η χώρα έχασε σχεδόν 30% του ΑΕΠ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, φαίνεται, ότι η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε και δεν βρεθήκαμε τώρα σε αυτές τις θέσεις. Εκεί ήμασταν και το 2015 και το 2016 και το 2017 και το 2018 και αγωνιζόμαστε να αναπτυχθούμε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση όταν η οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας. Πρώτος το αναγνωρίζω εγώ. Έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις, αλλά αυτό μερικές φορές δεν αρκεί για να καλύψει κάποιες αυξήσεις, ειδικά στις τιμές των τροφίμων. Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά, έχουμε προσδιορίσει περιθώρια κέρδους, έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους, έχουμε βάλει πολλά πρόστιμα. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα πληθωρισμό τροφίμων ολίγων υψηλότερο από αυτόν της Ευρώπης. Δείχνει κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη, παρά μόνο να σας πω και να διαβεβαιώσω τους τηλεθεατές σας ότι θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του προβλήματος. Όμως, ξέρετε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις οι οποίες να στοιχίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Γιατί αυτό το οποίο εισηγείται αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, κοστολογημένα, θα μας στοιχήσει 45 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο τα μέτρα από τα δύο νομοσχέδια τα οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Να σας το πω απλά λοιπόν, όπως το αισθάνομαι. Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε εποχές ούτε του 2012 ούτε του 2015, όταν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι την οργή της κοινωνίας ήρθαν στα πράγματα, έταξαν μαγικές λύσεις με χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν, για να φτάσουμε τελικά στα όρια της χρεοκοπίας. Έχουμε μια επιστροφή στις χειρότερες μέρες του παρελθόντος, του 2015 ή μέχρι και του 2010. Διότι όταν ακούω την αντιπολίτευση να λέει, κοστίζει πολλά το πρόγραμμά μας, αλλά θα βρούμε τα λεφτά, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάποιος άλλος το είχε πει. Λεφτά υπάρχουν. Δεν πρέπει αυτός ο λαϊκισμός να ξαναριζώσει χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ σηκώνω το γάντι της αντιπολίτευσης. Γιατί η αντιπολίτευση μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης και δεν μιλάει για την Ευρώπη. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να μετρηθούμε και πολιτικά και να δούμε τελικά ποιοι είναι οι πραγματικοί συσχετισμοί των δυνάμεων ένα χρόνο μετά τις ευρωεκλογές, συγκρίνοντας όμως ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει κυρίαρχη πολιτικά δύναμη. Η απόφαση της αρχής, καθόλου σεβαστή, καταδεικνύει ότι αυτή η διαρροή δεν έχει καμία σχέση με τη μισθολική ψήφο. Και πρέπει να το λέμε αυτό ευθέως, αφορούσε άλλη περίοδο, αφορούσε την υπηρεσιακή κυβέρνηση, όμως το κράτος έχει συνέχεια. Και όταν εμείς παλεύουμε με τις παθογένειες του κράτους και το βαθύ κράτος, σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι, ότι το βαθύ κράτος έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Και ακριβώς με αυτές τις παθογένειες
Εμείς θέλουμε να συγκρουστούμε. Ας εμείς καλούμαστε να διορθώσουμε το πρόβλημα και να, να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πυκνώνει τις περιοδίες του σε γειτονιές της Αθήνας εν ώψη των ευρωεκλογών και το μεσημέρι βρέθηκε στο Παλαιό Φάληρο όπου συνομίλησε με πολίτες. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε αρχικά στην ευρωπαϊκή διάσταση των επερχόμενων ευρωεκλογών και ζήτησε από τους πολίτες να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στις ευρωεκλογές. Νωρίς νωρίς την κάλπη, παρακαλώ να μην λείψει καμία ψήφος από τη Νέα Δημοκρατία στις 9 Ιουνίου. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις Ευρωκάλπες, απίφθινε ο Πρωθυπουργός από το Παλαιό Φάληρο, εστιάζοντας την ευρωπαϊκή τους διάσταση και στο αποτύπωμά τους στην καθημερινότητα των πολιτών. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει το ρόλο του εγγυητή της ελληνικής πολιτικής παρουσίας στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Να κινητοποιηθούμε όλες και όλοι για να στείλουμε στις 9 Ιουνίου ένα ισχυρό μήνυμα, να ξαναβάψουμε την Ελλάδα γαλάζια, να πετύχουμε το τρίποντο των εκλογικών επιτυχιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα πειρά του κατά του Στέφανου Κασελάκη, κατηγορώντας τον για αλαζονική συμπεριφορά και για fake news. Κατηγορία μας για αλαζονία, προσέξτε. Και είπε, είμαι σίγουρος, τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσω, θα είμαι αυτοδύναμος και έχει ήδη αρχίσει και μοιράζει και η Υπουργεία, δεξιά και αριστερά. Οι οποίοι έρχονται σήμερα και τάζουν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν ή γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν εφάρμοζαν έστω και ένα μικρό ποσοστό αυτού του προγράμματος θα οδηγούσαν τη χώρα πίσω στη χρεοκοπία. Χαμογελαστές και αισιόδοξες. Πάντα. Έτσι, μπράβο. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ανακύκλωση. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στη συνετή οικονομική πολιτική. Από εμένα, φίλες και φίλοι, το ξέρετε καλά, δεν θα ακούσετε ποτέ δεσμεύσεις και υποσχέσεις για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω. Αυτά τα οποία λέω τα κάνω και αυτά τα οποία δεν μπορώ να κάνω δεν σας τα υπόσχομαι. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από αυτούς που σήμερα τάζουν τα πάντα στους πάντες ανερυθρίαστα. Δεν φοβόμαστε τη μάχη με τις πολυεθνικές, είπε, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στείνει αναχώματα κατά της ακρίβειας. Γιατί και στο ζήτημα της ακρίβειας, φίλες και φίλοι, το παλεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βάζουμε πρόστιμα, κάνουμε ελέγχους, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στην αγορά, έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Είπαμε όχι, θα τα βάλουμε και με τις πολυεθνικές αν χρειάζεται. Δεν τις φοβόμαστε. Επίσκεψη έκανε ο Πρωθυπουργός στο νέο γραφείο ειδικών κοινωνικών ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης με στόχο να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός στην αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Είναι η πρώτη μέρα που το βλέπουμε και εμείς στον χώρο. Συζήτησε με πολίτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα με τους ίδιους να μεταφέρουν τις προσωπικές τους ιστορίες και εμπειρίες. Μπόρεσα με αξιοπρέπεια να κάνω κάτι μέσω προγράμματος για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πρεσβεύουμε στην πράξη μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι πράγματι στρέφουμε το βλέμμα μας σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μέχρι σήμερα 3.000 πολίτες έχουν βρει εργασία μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ.